στο 10. Ποια είναι αυτό που παίρνει. Ωραία, φάλα μέσα. Ψάχνει. Προσπάθεια από την Αγαγιώτου. Κοτσιάφτη, ναι. Ναι, καλά, δικεφάλαιο αυτό είναι. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Σαρακατσάνι εδώ, Μελίνη εδώ. Ξεκινάει Σαρακατσάνι. Και το παιχνίδι τελειώνει μέσα σε έξτρα πανηγύρια. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ευρωμπάσκετ Γουφών. Τα κορίτσια μας, η εκπληκτική εθνική ομάδα γυναικών της Αθηνάς Ζέρβα παίρνει το χρυσό μετάλλιο με τη ψυχή, με τη μαγιά τους, με το τσαμπουκά τους, με την αξία τους, με το ταλέντο τους και τη σκηνή τους. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαδοσφαίρισης Κοφόρ που ολοκληρώθηκε το Σάββατο 2 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη κατέκτησε πανάξια η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Οι παίκτες Αθηνάς Ζέρβα που κατέθεσαν ψυχή και ταλέντο μέσα στο γήπεδο κατάφεραν να γράψουν ιστορία και να πατήσουν κορυφή στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση, δείχνοντας όλες αυτές τις ημέρες πείσμα, πάθος και παραδείγματος ψυχή μέσα σε αγωνιστικούς χώρους. Στον τελικό των γυναικών, το εθνικό μας συγκρότημα αντιμετώπισε τη Λιθουανία στο Αλεξάνδριο Μέρα Θεσσαλονίκης και επικράτησε με σκορ 52-41 σε ένα παιχνίδι που μετέδωσε ζωντανά όπως και όλους τους τελικούς αυτών των γυναικών η TV100. Στη φάση των ομίλων, η εθνική μας ομάδα τερμάτισε αίτητη, κερδίζοντας τη Λιθουανία, την Τουρκία, τη Ρωσία και την Πολωνία. Στα προημιτελικά προκρίθηκε σε νοκάουτ αγώνα κόντρα στη Γερμανία, ενώ στα ημιτελικά οι γυναίκες ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Ιταλίας. Τα δεκάλεπτα στο τελικό με πρώτη την ομάδα της Λιθουανίας 13-14, 22-26 το ημίχρονο, 30-37 και 41-52. Η εθνική μας ομάδα, η Χαϊνά, πέτυχε 9 πόντους με ένα τρίποντο, μοίρασε 4 ασίστ και είχε 3 κλεψίματα, 4 πόντους πέτυχε Σαρακατσάνι. Συμμετοχή χωρίς να σκοράρει είχε Γαγιώτου και Κοτσιρέ όπως και Μελίνη. Η Βεράνη και η Βουδούρη, η Κοτσιάφτη ήταν εκπληκτική και η πολυτιμότερη παίχτρια του τελικού με 21 πόντους, 7 ριμπάμπ και 4 κλεψίματα, 10 πόντους με ένα τρίποντο, πέτυχε Πατέρα και 8 πόντους με 2 τρίποντα την Παρκόγλου. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν δεν είχα αυτή τη διοργάνωση και αυτά τα παιδιά. Με στηρίξανε τόσο πολύ σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Προχώρα. Έλα, έλα. Σιγά το κεφάλι. Και πραγματικά η αγάπη εδώ πέρα ξεχυλίζει. Δεν έχω να πω λόγια. Αλλά είμαι βρεγμένη και δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Παίξαμε για τις κουτούλιες. Υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε αυτό που νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Η χαρά μας και η συγκίνησή μας είναι απεριγραπτή, μεγάλη. Και θέλω εκ μέρους όλης της ομάδας να αφιερώσουμε αυτό το τίτλο στην coach. Πέρασε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά ήταν εδώ, μαζί μας, έδωσε τα πάντα. Και είναι δικό της πρώτα και ολονών των Ελλήνων και για όλους. Το καλό είναι ότι ποτέ δεν τα παρατήσαμε. Κάθε χρόνο λέμε θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Ήρθε επιτέλους η ώρα να γίνει το όνειρό μας πραγματικότητα, να σηκώσουμε το κύπελο, να βγούμε πρωταθλήτριες Ευρώπης. Και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί το καταφέραμε μέσα στο σπίτι μας, παίξαμε για τη χώρα μας. Ο κόσμος που μας είδε ήταν φανταστικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μας είδαν και πολύ. Μας είδαν πολύ από τα σπίτια τους. Και όπως είπε και η κυρία Κοτσιρέα χθες, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι είμαι βρεγμένη. Στην πέμπτη θέση Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης τερμάτισε τελικά η Εθνική Ομάδα των Ανδρών με τους παίκτες του Γιάννη Παπαδόπουλου να κερδίζουν σε αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-6 στην Πολωνία στο γήπεδο της Καλαμαριάς με σκορ 69-54. Υπενθυμίζεται πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των Ανδρών ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων μόνο με νίκες, καθώς επικράτησε τα παιχνίδια με Τουρκία, Γερμανία, Ρωσία και Πολωνία. Ωστόσο, οι άνδρες ηττήθηκαν στη φάση των 8 από την Ουκρανία σε νοκάουτ αγώνα. Στη συνέχεια κέρδισαν την Τουρκία και στο τελευταίο παιχνίδι την Πολωνία. Με την κατάκτηση πέμπτης θέσης, η Εθνική Ανδρών εξασφάλισε το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Κοφών κατέκτησε η Ρωσία που κέρδισε στο μεγάλο τελικό την Ουκρανία με 68-53. Ενώ το χάρκινο μετάλλιο πέρασε στη Λιθουανία που επικράτησε άνετα τη Σλοβενία στο μικρό τελικό με σκορ 86-51. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαδοσφαίρισης Κοφών Ανδρών Γυναικών ολοκληρώθηκε με τελετή λήξη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο και τη συμμετοχή όλων των ομάδων. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 10 ομάδες ανδρών και 10 ομάδες γυναικών από 11 χώρες.
Το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκος Ζεμπέκης, που ήταν η ψυχή της διοργάνωσης, ευχαρίστησε όλους τους φορείς, τους χορηγούς και τους εθελοντές για τη στήριξή τους και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός του πόσο σημαντική ήταν η παρουσία για την κάλυψη των αγώνων της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, TV100. Και θα ξεκινήσω από το FM100 και το TV100, από όλους τους ανθρώπους, τη Γενική Διεύθυνση της ΔΕΠΤΕ, τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης, τη Διεύθυνση Μάρκετινγκ, όλους τους αθλητικούς συντάκτες, το τεχνικό προσωπικό που από την έναρξη έως και σήμερα υπερέβαλανε αυτό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι είναι μια ξεχωριστή προσπάθεια για την τοπική μας τηλεόραση, για το TV100. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία και τη φέραν σε πέρας με τα καλύτερα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε όλους, γιατί ξέρετε, για να υπάρχει πρώτος πρέπει να υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος, και εύχομαι κάθε χρονιά να υπάρχει αυτός που θα γεύεται την πρώτη θέση. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαδοσφαίρης Σκοφών πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Αττικής, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με τη στήριξη του Δήμου Καλαμαριάς, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης, της Ένωσης Καλαδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βετεράνων Καλαδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, των Ελλήνων Διασωστών, του Συλλόγου Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών και επίσης τη διοργάνωση στήριξαν τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, το Ολυμπιακό Μουσείο, η ΔΕΟΠΑ και η ΔΠΘ Βόλου, η ΧΑΝΘ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το τραγούδι το κουλί που έχει γίνει ύμνο σε τέτοιες απονομές. Τα συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και πανηγύρια για τη χρυσή πρωταθλήτη Ευρώπης Εθνική Ομάδα Γυναικών στο φετινό Ευρωμπάσκετ Κοφών. Μετά τους αγώνες, η ώρα των πανηγυριών για αυτά τα χρυσά κορίτσια. Από ό,τι για να πούμε, είπαμε, καμιά φορά τα λόγια είναι πολύ λίγα για να περιγράψουν μεγάλες στιγμές. Που τα κατάφεραν, το πίστεψαν, ήρθαν, το θέλησαν, το διεκδίκησαν και το πήραν. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.